Θέλω να πω το συγκεκριμένο. Ναι. Διότι άλλο πράγμα είναι ο σχολιασμός μιας είδησης και άλλο ποια είναι η είδηση. Ναι, ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι ξεκίνησε το 4ο μνημόνιο, ξεκίνησαν τα μέτρα που αθροίζουν 3 δις συνολικά. Ναι. Είμαστε σε μια πολύ καλή μέρα, διότι όπως είπα στην αρχή, καταργήσαμε ένα νόμο που αναγκαστήκαμε να βάλουμε το φόρο στο κρασί. Είμαστε μια μέρα η οποία ξεκαθαριστεί και με τις ομιλίες που γίνανε στη Βουλή ότι 620.000 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις. Δεν θα έχουμε τις μειώσεις των συντάξεων που όλοι λέγανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και είμαστε μια μέρα που τα όσα είπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Βουλή μας δίνουν μεγάλη χαρά σε ό,τι αφορά το φορολογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει ικανά στελέχη στο θέμα της φορολογίας. Απορώ ποιοι δώσαν αυτούς τους πίνακες με τους 29 φόρους που δήθεν έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω να ακούσω για αυτά τον κύριο Κόνστα που έχει πλήρη εικόνα των φορολογικών και οι άλλοι δημοσιογράφοι, αλλά επειδή τα παρακολουθεί στα οικονομικά. Είναι ψέμα ότι βάλαμε 29 νέους φόρους, ότι επιβάλαμε νέους φόρους. Βεβαίως και είχαμε αύξηση φορολογιών. Απορώ γιατί στους 29 αυτούς τους φόρους ξεχάστηκε ένας φόρος πολύ αγαπημένο στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ναι. Ο φόρος των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Ναι. Αυτό ξεχάστηκε, δεν αναφέρθηκε. Ναι. Και μέσα στους 29 φόρους που αναφέρει ο πίνακας της Νέας Δημοκρατίας, ακούστε ποιους βάλαν. Βάλαν το φόρο στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, που σωστά μπήκε φόρος γιατί είναι νέο προϊόν. Βάλαν το φόρο στην σκιώδη φιλοξενία, στα λεγόμενα Airbnb, που σωστά μπήκε ο φόρος διότι είναι νέο προϊόν. Και βάλαν και το φόρο στις πλαστικές σακούλες του περιβαλλοντολογικού τέλος, που σωστά μπήκε ο φόρος τώρα γιατί τώρα ξεκίνησε. Αύξηση. Σε αυτούς που μας, τους φόρους που μας κατηγορούν τους 29, βάζουν ακόμα και φόρους σε προϊόντα ή υπηρεσίες νέα που δεν υπήρχαν τότε που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ας ακόμα και όταν αυξάνεται ένας φόρος, ο συντελεστής δηλαδή, όταν ο ΦΠΑ. Δεν είναι επιβολή νέου φόρου. Όχι, είναι νέο φόρο. Είναι ψέμα το ότι είναι επιβολή νέου φόρου. Είναι αύξηση φόρου που υπάρχει. Ναι, αλλά όταν να συμφωνήσουμε ότι είπε ψέματα η Νέα Δημοκρατία. Όχι, όταν είναι ψέμα, είναι νέο φόρο. Είναι νέο φόρο. Όταν πληρώνει 13% και 23, ναι. Είναι νέο φόρο. Αυξάνει έναν φόρο που υπάρχει. Δεν επιβάλλει. Συμφωνώ γιατί τα ελληνικά μα θα τα προσέξουμε. Γιατί από το 10 και μετά, με όλη αυτή την επαφή με τα Χίλτο και τι διαπραγματεύσει κτλ. Βάλαμε πολύ ξένη ορολογία στην Ελλάδα και ξεχάσαμε να συντάσσουμε και να λέμε κάποιες λέξεις. Όταν βάλετε δεν έχουμε επιβολή νέου φόρου. Όταν βάλετε συνταξιούχους να πληρώσουν το 6% για παράδειγμα υπέρ υγείας, έτσι και καταργήσετε το τάλιρο στα νοσοκομεία, είναι νέος φόρος. Είναι νέος φόρος. Κύριε Κώστα, αναγκαστήκαμε από το 2015 και μετά να πάρουμε φορολογικά μέτρα, τα οποία φάνηκε από τον Αύγουστο και μετά ότι κάνουμε παρεμβάσεις για να ανακουφίσουμε αυτές τις κατηγορίες. Ακούμε πάρα πολλές κατηγορίες. Αλλά ήταν λάθος. Δεν ήταν καθόλου λάθος. Αλλά τι ήταν. Ακούστε απάντηση. Ήταν το αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, ναι. Που καλά κάναμε και την κάναμε. Καλά κάναμε το 2015 και μείναμε στην κυβέρνηση, διότι αν δεν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, ήταν μια άλλη κυβέρνηση, δεν θα είχαμε σήματα από τα μέσα αυτά που έχουμε. Σήμερα είναι μια πολύ θετική μέρα και όλη αυτή η περίοδος για την ελληνική οικονομία, διότι καταλαβαίνουν οι πολίτες ποια είναι η διαφορά από το να έχουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και να έχουμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και ξαναέρχομαι στο φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα γίνει αντικείμενο δημοσιογραφικής έρευνας και μεγάλης κουβέντας. Διότι να θυμίσω ότι ήταν ένας φόρος που πολύ σωστά είχαν βάλει προηγούμενες κυβερνήσεις Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπήρχε το εξής περίεργο. Αυτός ο φόρος, όποτε ερχόταν η ημερομηνία να αρχίσει η έναρξή του από 1η-1η της επόμενης χρονιάς, ακόμα και 31 Δεκάτου έβγαινε πράξη νομοθετικού περιεχομένου και το ανέβαλε για ένα χρόνο. Εμείς λοιπόν βάλαμε αυτό το φόρο και καλά κάναμε και το βάλαμε για να πληρώσουν αυτοί που πρέπει. Και ίσως αυτό συνδέεται το ξέχασε η Νέα Δημοκρατία, το ότι ξέχασε εκείνη την παράγραφο του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξή του για κάποιους που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις με τηλεοπτικές επιχειρήσεις και άλλες ναυτιλιακές και ποδοσφαιρικές ομάδες. Ίσως αυτοί που συντάξαν αυτή την ανακοίνωση ξεχάσαν να βάλουν και εκείνο το κομμάτι. Αυτή